κύριε Πιταράκη, κύριε Κοταρίδη, μέτρα ουσιαστικά από την πλευρά της κυβέρνησης δεν είδαμε εδώ και δύο χρόνια. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε 17.000 περίπου νοσούντες, αυξάνεται ο αριθμός τους, ενώ έχουμε 80 νεκρούς ημερησίως, συνεχίζει η κυβέρνηση το βιολί της, μεταφέροντας την ευθύνη των μέτρων στην ατομική ευθύνη, δηλαδή στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκληματική πολιτική. Και αντί οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να εστιάσουν στα ουσιαστικά μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, εξαντλούν την αντιπαράθεσή τους σε μια άγωνη αντιπαράθεση που και αυτή σε αυτές τις συνθήκες λειτουργεί εγκληματικά. Και το λέω διότι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η υγειονομική, όπως η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών, νοσηλευτές, στις διάφορες υγειονομικές μονάδες εργαζόμενοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε θωρακίστε το δημόσιο σύστημα υγείας έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας ασθενής σε ράντζο, να μην έχουμε κανένα διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, να μην υπάρξει καμία συγχώνευση κλείσιμο τμήματων κλινικών και νοσοκομείων, να μην μετατρέπονται τα νοσοκομεία σε κοβιντάδικα. Και παρόλα αυτά η κυβέρνηση από το ένα αυτή το βάζει και από το άλλο βγάζει. Αντί να κάνει προσλήψεις μόνιμων γιατρών, να μονιμοποιήσει τους επικουρικούς γιατρούς και τους συμβασιούχους, αντί να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αντί να καλέσει το λαό στον εμβολιασμό αφού προηγηθεί η φροντίδα, να πάρει το ιατρικό βιογραφικό του κάθε ασθενούς, να τον παρακολουθήσει μετά τον εμβολιασμό για τυχόν συνέπειες που μπορεί να έχει. Αντί να τα κάνει όλα αυτά, μεταφέρει την ευθύνη στο λαό. Και βεβαίως καλά κάνουν οι εστιατόρες, καλά κάνουν οι επαγγελματίες και κινητοποιούνται, διότι δεν μπορούν να μετατρέπονται σε χωροφύλακες. Τους μετέδεψαν σε χωροφύλακες. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει μέχρι και πρόταση νόμου. Ποιος θα τον αναλάβει αυτό να το κάνει? Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αν το έκαναν ήδη οι καταστηματάρχες. Λέει, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ποιος μπορεί να περιφρουρήσει το ποιος θα μπαίνει μέσα σε ένα χώρο εστίασης? Γιατί κυβέρνηση, κάτι, αυτό σας λέω τόσο ώρα. Σε πολλά εστιατόρια και μπαρ, τον τροχονόμο τον κάνει ιδιώς ανάλογα αν έχει κλείσει τραπέζι, αν σε μπαρ, αν του αρέσει η φάτσα σου για να μπει. Αλλά όταν είναι θέμα υγείας, ξαφνικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν. Ακούστε με να σας πω, αυτό σας λέω τόση ώρα, ότι η κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο της καταστολής αντί να επιλέξει το δρόμο της πρόληψης. Δηλαδή, εάν είχε εισακουστεί το ΚΚΕ, εάν δεν θέλει να ακούσει το ΚΚΕ, να σας ακούσει τους φορείς για τα ουσιαστικά μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, εάν είχε εισακουστεί λοιπόν είτε το ΚΚΕ είτε οι φορείς, σήμερα δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο έτσι ώστε να μιλάει για μέτρα καταστολής. Γιατί πρόκειται για μέτρα καταστολής. Κάνει ό,τι χειρότερο, ανοίγοντας το ζήτημα του κοινωνικού αυτοματισμού μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Βάζει τον μαγαζάτορα να τσακώνεται και να κάνει τον χωροφύλακα απέναντι στον πελάτη. Βάζει τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές ουσιαστικά σε ένα παιχνίδι που σε τελική ανάλυση ζημιωμένος θα βγει ο ίδιος ο λαός. Αυτά λοιπόν τα μέτρα που έπρεπε να πάρει και δεν παίρνει σήμερα η κυβέρνηση. Γι' αυτά τα μέτρα κινητοποιούνται οι υγειονομικοί, γι' αυτά τα μέτρα κινητοποιούνται οι εστιατόρες, γι' αυτά τα μέτρα κινητοποιούνται οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι δυνατόν να συγχωνεύονται τμήματα ενώ έπρεπε να είναι 15 τα τμήματα στα σχολεία? Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν σχολικές καθαρίστριες? Είναι δυνατόν να μην δεν έχει προσλάβει τους 2.000 για παράδειγμα μόνιμους γιατρούς που είχε πει η κυβέρνηση? Και έχουν περάσει εδώ και 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας. Μάλιστα. Να γιατί είναι εγκληματική η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό. Εγκληματική γιατί θέλει να προωθήσει το νέο ΕΣΥ, το νέο εμπορευματοποιημένο εθνικό σύστημα υγείας. Αντί να επιτάξει ιδιωτικές κλινικές, τι λέει, τους χαϊδεύει τα αυτιά, τους δίνει προνόμια. Αυτό έκανε εδώ και 2 χρόνια. Το νέο λοιπόν ΕΣΥ είναι εμπορευματοποιημένο και στο εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνούν και τα υπόλοιπα κόμματα. Δυστυχώς. Χρειάζεται λοιπόν δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και ενίσχυση όλων των δομών εδώ και τώρα.